Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που συγκέντρωσε η οικονομική αστυνομία από τις έρευνες που έκανε στο σπίτι του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας αλλά και στις δομές της Κιβωτού σε όλη την Ελλάδα. Στο χρηματοκιβώτιο μέσα στη δομή του Κολονού βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Η σαρωτική επιχείρηση έχει ξεκινήσει από χθες στα κίνητα του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας με τους αστυνομικούς να έχουν ενημερωθεί από την τράπεζα ότι πριν από 8 ημέρες η σύζυγος του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου επισκέφθηκε υποκατάστημα τράπεζας και άδειασε τη θηρίδα. Ήδη στους προσωπικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας έχουν βρεθεί εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ποσό που δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί από τα εισοδήματά τους. Η πρεσβευτική γραμμή είναι καμία δήλωση απολύτως. Η όλη διαδικασία, αν υπάρχει διαδικασία, είναι μυστική. Ο φυσικός χώρος για να εκθέσει κάποιες απόψεις του είναι η δικαιοσύνη. Αυτοί που προσεγγίζουν τον έλεγχο θα πρέπει να ζητήσουν να μιλήσουν με αυτό που διαχειριζόταν τα οικονομικά. Ποιος ήταν, ο πατήρ Αντώνιος, κάποιος άλλος, ο υπεύθυνος. Δώστε μας το λογιστικό σας σχέδιο. Την ίδια στιγμή η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για το κλουβί με τους παπαγάλους στη δομή του Βόλου, μετά τις καταγγελίες για σκληρές τιμωρίες που περιείχαν εγκλισμό στο συγκεκριμένο χώρο. Σύμφωνα με τη μητέρα του 8χρονου που καταγγέλει τον εγκλισμό του στο κλουβί, εργαζόμενοι της Κιβωτού της έλεγαν πως θα δώσουν την κόρη της για υιοθεσία. Μου λέγανε επίσης χαρακτηριστικά ότι μέχρι το Σεπτέμβριο, αν δεν έχετε πάρει την κόρη σας από εδώ, εμείς θα τη δώσουμε για υιοθεσία. Υπάρχουν αποδείξεις όμως για όλα αυτά που λέμε. Δεν τα λέμε έτσι. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου θα πάρουν καταθέσεις από παιδιά που μένουν για καιρό στη δομή και θα κάνουν και αυτοψία στο χώρο. Ενώ ήδη καταθέσεις έχουν δώσει παιδιά που διαμένουν στη δομή της Κιβωτού στην Κόνιτσα. Μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, υπάρχουν δωρητές που ζητούν να αλλάξουν τις διαθήκες τους, ούτως ώστε να μην πάει η περιουσία τους στην Κιβωτό. Επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαθήκων με τις οποίες είχαν εγκαταστήσει κληρονόμο την Κιβωτό του Κόσμου. Τα πρώτα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια από το όπλο που βρέθηκε στο γραφείο της υπεύθυνης της δομής της Καλαμάτας δείχνουν πως είναι λειτουργικό αλλά οξυδωμένο, πράγμα που σημαίνει πως είναι παλιό.